χέρια! Τα χέρια στο κεφάλι, λέω! Μα τους έχουμε πιάσει! Οι πέντε έμποροι που μετέφεραν με το φορτηγό που βλέπετε 2 τόνους συνδικής κάναβης είναι πεσμένοι στο δρόμο. Βάλε, βάλε, βάλε! Η χειροπέδα! Βάλε, δεν θα προχωρήσουμε! Δεν έχω άλλη! Περιμένουμε το άλλο! Οι ράμπο του σώματος δίωξης οικονομικού εγκλήματος είναι έτοιμοι να τους περάσουν χειροπέδες. Με έκπληξη διαπιστώνουν ότι ο ένας από αυτούς φορά στολή δίτη. Καλώς, καλώς. Η πληροφορία για την τεράστια ποσότητα χασίς που ήταν έτοιμοι να φέρουν στην Αθήνα είχε φτάσει από καιρό στη δίωξη ναρκωτικών του ΔΟΕ που ετοίμαζε με προσοχή την επιχείρηση. Οι πληροφορίες λένε ότι η μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών έφτασε από την Αλβανία με σκάφος που άραξε νύχτα σε ερημική ακτή της Αχαΐας. Εκεί περίμεναν τους συνεργούς τους οι 5 άνδρες. Φόρτωσαν την ειδική κάναβη στο φορτηγό ψυγείο και ξεκίνησαν για την Αθήνα. Στα διόδια της Ελευσίνας όμως βρίσκονταν ήδη και είχαν στήσει την επιχείρηση η ράμπο τους ΔΟΕ. Έλα να μας πεις τώρα που ήσουν από τους άλλους. Όχι, δύο, δύο, έλα, έλα. Έλα, λοιπόν, μέσα, μέσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι του φερόμενου ως εγκέφαλου της πύρας, που είναι ο έκτος της συμμορίας, βρέθηκαν 600 κενία σκι κρασιού, που όπως εκτιμά το ΣΔΟΕ, θα χρησιμοποιούνταν για να σταλούν ποσότητες ναρκωτικών και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα, στο εφετείο κακουργημάτων μεταφέρθηκε σήμερα η κόντρα του κτήματο Μεσίτη.